Τα παιδιά μας εκτίθενται καθημερινά σε ένα ηλεκτρονικό νέφος, το οποίο δημιουργείται από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, tablets και οι συνδέσεις μέσω Wi-Fi και άλλα παρόμοια. Η ακτινοβολία αυτή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, η ακτινοβολία αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει και άλλες σοβαρές επιδράσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου, του αναπαραγωγικού και άλλων συστημάτων του εμβρίου και του παιδιού, να προκαλέσει καταστροφή των νευρικών κυττάρων και του DNA, διάσπαση της προσοχής, διαταραχές στη μάθηση και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα. Μπορούμε όμως σε σημαντικό βαθμό να τα προφυλάξουμε από ένα σοβαρό κίνδυνο. Φτάνει να μάθουμε πώς. Αφού μας αγαπάτε, γιατί μας ακτινοβολείτε με τα Wi-Fi και τα κινητά σας τηλέφωνα? Έχουμε δικαίωμα στην υγεία και πρώτοι εσείς μπορείτε και πρέπει να μας προφυλάξετε. Στη βάση της αρχής της προφύλαξης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωκοινοβούλιο, επιστήμονες, ιατρικοί και εκπαιδευτικοί σύλλογοι στην Ευρώπη συμβουλεύουν ότι θα πρέπει να μειωθεί η έκθεση των παιδιών στην ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, tablets και οι συνδέσεις μέσω Wi-Fi, ιδίως στο σπίτι και στο σχολείο. Η έκθεση των παιδιών σε ηλεκτρονικό νέφος εγκυμονεί κινδύνους. Η χρήση των κινητών και συσκευών Wi-Fi από παιδιά μικρότερα των 14 ετών πρέπει να αποφεύγεται. Προφυλάξτε την υγεία και το μέλλον των παιδιών σας. Το ίδιο ισχύει και για την έγκυο. Οι έφηβοι ποτέ δεν βάζουν το κινητό στο υπνοδωμάτιο τους, στις τσέπες τους, στα μπράτσα ή κοντά στο στήθος τους. Πάντα χρησιμοποιούν hands-free και κρατούν το κινητό μακριά από το σώμα τους. Αξιοποιώ την τεχνολογία σωστά. Γνωρίζω τους κινδύνους και δεν εξαρτώμαι από αυτή. Χρησιμοποιώ ενσύρματη σύνδεση για τον υπολογιστή του σπιτιού μου και ενεργοποιώ το Wi-Fi και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μόνο όταν χρειάζεται και ποτέ όταν τα παιδιά μου είναι κοντά. Δεν χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητο όταν τα παιδιά μου βρίσκονται σε αυτό. Η έκθεση στην ακτινοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη. Προστατεύω πάντα τα παιδιά μου. Η Γαλλία ήδη με νόμο απαγόρευσε τη χρήση Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς και σε χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά κάτω των 3 χρόνων. Επιτρέπει ελάχιστη χρήση στα σχολεία κάτω από αυστηρούς περιορισμούς. Στον υπηαγωγείο, στο σχολείο και στο σπίτι περνάμε τουλάχιστον το 75% του χρόνου μας. Απαιτούμε ασφάλεια χωρίς ακτινοβολίες από Wi-Fi, κινητά και άλλες ασύρματες συνδέσεις. Η υγεία είναι δικαίωμα. Είμαστε στερείτε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ρισκάρουμε την υγεία των παιδιών μας αναμένοντας παθητικά τους άλλους να κάνουν κάτι. Ας ξεχάσουμε τι είναι βολικό για μας και ας τους χαρίσουμε το καλύτερο δώρο, την υγεία τους, μετατρέποντας το σπίτι και το σχολείο σε όαση προστασίας. Το σπίτι μου είναι όαση αγάπης και ασφάλειας. Σβήνω τα Wi-Fi και άλλες ασύρματες συνδέσεις όταν δεν χρησιμοποιούνται και κυρίως όταν τα παιδιά είναι στο σπίτι και τα κλείνω πάντοτε το βράδυ. Αξιοποιώ το κουμπάκι on-off. Είναι τόσο απλό να μειώσω το χρόνο αχρίαστης έκθεσης. Επενδύω στην υγεία των παιδιών μου μακροχρόνια. Η ζωή και το μέλλον τους είναι στα δικά μας χέρια. Δώστε στα παιδιά ένα μοναδικό δώρο ζωής. Την υγεία τους.